πιο προκλητικός από κάθε φορά απέναντι στους Έλληνες της Βόρειας Ήπειρου και την Ελλάδα. Στη νέα φιέστατο στη Θεσσαλονίκη, ο Έντι Ράμα υποστήριξε ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ένας νεκρός όρος. Βόρεια Ήπειρος και τέρμι βδέκουρ, τα βδέκουρ, μπάς με στο όντορ, το λόδουρ, το τσάρτσεβε, το ινδιβίτβε, το ντάλ μπόιε, το ντάλ κόε, κτουρε άνβε. Κούσε περντώρα ακόμα σωτ τέρμιν Βόρειο Επίρ, που φλέτ προ Ιούγουν ε Σκυπρίς, τρεγόν βέτομ δρίτ σκουρτσίν, δε πάφουσιν ε βέτ πορτιετούαρ νε σέγουδεν ενίζεδενιότ. Ωστόσο, λίγο αργότερα, στη στέντευξη τύπου που παραχώρησε, προσπάθησαν επιτυχώς να δικαιολογήσει την αναφορά του στη Βόρεια Ήπειρο. I believe that the term Βόρειο Επίρος, when anyone here uses it to talk about the south of Albania is just totally inaccurate and to me is that is something that belongs to the past. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη αποκαλώντας τον ηρωνικά ο κύριος Βόρεια Ήπειρος. Δικού του ρεθερό του μια γκρουπ φαντάσμας τα γυάλα τα σκούρς για να αγκαζούν një protest kundër ardhjes time këtu për t'ju takuar ju. Με φλετούσκα dhe με παρούλα qesharake të frymzuara nga i ashtu quajtur i Βόρειο Επίρ. Στη συνέντευξη τύπου ισχυρίστηκε ότι δεν είδε από κοντά το Φρέντι Μπελέρη γιατί δεν συνηθίζει να συναντά ευρωβουλευτές. Με τη διαφορά ότι στην πρόσφατη επίσκεψη της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου στα Τίρανα συνάντησε τους ευρωβουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος. And another fake news is that I refuse to meet with him because this is not true. I simply don't have meetings with the Europarlamentarians and that's it. Ερωτηθείς για τη συμφωνία Αλβανίας-Ιταλίας για τη δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών, προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις και να μην συγκρουστεί με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. We are not involved in the management of the process. We simply have accepted to help Italy. Everything else is on Italians. Ο Έντι Ράμα στην έναρξη της ομιλίας του παρουσίασε τους ομοεθνείς του εκπαιδευτικούς που θα έρθουν στην Ελλάδα προκειμένου να διδάξουν τη μητρική τους γλώσσα στα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς Αλβανών. Στο ξενοδοχείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης από νωρίς το πρωί έσπευσαν Αλβανοί που ζουν στη Θεσσαλονίκη αλλά και αρκετοί που ήρθαν από την Αθήνα ακόμη και από την πατρίδα τους ο δικός προκειμένου να το συναντήσουν. Έχω έρθει Αθήνα, ταξίδευα από Αθήνα εδώ στη Θεσσαλονίκη να συναντήσω και να ακούσω το πρωθυπουργό μας. Η ώρα είναι 10 το πρωί και οι Αλβανοί πολίτες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα αφού περάσουν από τον έλεγχο της αστυνομίας μπαίνουν μέσα στην αίθουσα για να ακούσουν τον πρωθυπουργό τους Έντι Ράμα. Είναι χαρά μας, είναι ο πρωθυπουργό μας, πρέπει να τον περιμένουμε με τα όλα του. Ο κόσμος υποδέχθηκε τον Έντι Ράμα με αλβανικό ράπ αλλά και παραδοσιακούς χορούς. Εκείνος τους καλημέρισε στα ελληνικά. Καλημέρα. Την ώρα της ομιλίας του Έντι Ράμα, μέλη εθνικιστικών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία του Αλβανού Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Κατσίπα, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Πάτε στο Ράμα, για ανεταράδες. Δεν έλειψε και η ένταση όταν μια παρέα Αλβανών πέρασαν απέναντι από τους συγκεντρωμένους. Ένας από τους οποίους τους επιτέθηκε φρεστικά και πέταξαν μπουκάλι με νερό προς το μέρος τους. Άμεσα ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που προχώρησαν στην προσαγωγή του. Η επόμενη σταθμή της προεκλογικής εκστρατείας Έντι Ράμα στους Αλβανούς της Διασποράς είναι στις 12 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, λίγο αργότερα στο Βερολίνο, ενώ θα επιστρέψει στην Ελλάδα με ομιλία του στην Κρήτη.